Ούτε οι Ρώσοι δεν το περίμεναν. Έσπασαν την Ουκρανική γραμμή αμήνης στην Νταμπάευκα του Κουπιάνς και προχωρούν. Σύμφωνα με ρωσικές αναφορές της αμυντικής σελίδας SV Pressa, λοιπόν, στην κατεύθυνση του Κουπιάνς, μηχανοκίνητοι σχηματισμοί της ρωσικής ομάδας δυνάμεων Νότος απόθησαν 6 επιθέσεις από ομάδες εφόδου της 302ης, της 60ης και της 95ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων κατά των περιοχών της Σινκόβκα και του Τερνόβ. Οι Ουκρανοί ενίσχυσαν τις εφόδους τους με τεθωρακισμένα οχήματα, ωστόσο έχασαν μία δημιουργία ντρόν και δύο άρματα μάχης τύπου TAF-64, αποκάλυψε ένας Ρώσος στρατιωτικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με την SV Pressa, επρόκειτο για επίλεκτους κομμάντος του Ουκρανικού στρατού, τους οποίους έστειλε ο Ουκρανός στρατηγός Σίρσκι με απότερο σκοπό να ανακαταλάβουν εδάφη που προσάρτησε ο Ρωσικός στρατός στην επικράτεια ελέγχου του. Αναφορές της 19ης Ιανουαρίου περιγράφουν πως στην περιοχή του Σβάτοβο, κοντά στην Ορλιάνκα, οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις ανακατέλαβαν μέρος των θέσεών τους. Ανατολικά της Ταμπάευκα, ο Ρωσικός στρατός διείσδυσε εντός των θέσεων μιας Ουκρανικής ταξιαρχίας. Η SV Pressa αναφέρει πως είναι αρκετά πιθανό οι ρωσικές δυνάμεις να κατάφεραν να περάσουν τον αυτοκινητόδρομο N26 Κουπιάνς-Κρεμέναγια. Σύντομα, ίσως σημειωθεί και ακόμη μια διείσδυση των ρωσικών δυνάμεων εντός της Ουκρανικής αμυντικής γραμμής, συγκεκριμένα κοντά στο Μπερέστοβε. Ένα ρωσικό κανάλι στο Telegram μετέδωσε χαρμόσυνα νέα από το μέτωπο, λέγοντας μεταξύ άλλων πως στην αριστερή όχθη του ποταμού Όσκολ σημειώνεται ισχυρή προέλαση του ρωσικού στρατού κατά μήκος ενός μετώπου πολλών χιλιόμετρων. Σε κάποιες περιοχές λέγεται πως οι Ρώσοι έφτασαν βάθος ακόμη και ενός χιλιόμετρου. Οι μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του Κουπιάνς βιώνουν επιπλοκές στον ανεφοδιασμό τους με εφεδρίες και πυρομαχικά, αφού ομάδες στρατιωτών αρνούνται να υπακούσουν τις διαταγές της διοίκησης. Το πυροβολικό μας πραγματοποίησε μια σειρά από επιτυχή πλήγματα σε περιοχές όπου εχθρικές δυνάμεις είχαν συγκεντρωθεί σε δασώδεις τμήματα νότια του Κουπιάνς Βουσλόβγη, πρόσθεσε μια άλλη ρωσική αναφορά. Η SV Pressa αναφέρει πως αυτές οι επιπλοκές είναι και ο λόγος που επισκέφθηκε πρόσφατα ο Ουκρανός στρατηγός Σίρσκι το Κουπιάνς, ο οποίος μετά το ταξίδι του ανέφερε πως η κατάσταση σε αυτή την κατεύθυνση παραμένει έντονη, με τον ρωσικό στρατό να μην σταματά να διεξάγει επιχειρήσεις με έντονα πυρά. Οι κύριες προσπάθειες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων επικεντρώνονται στην εκδίωξη των Ουκρανικών μονάδων από το δάσος του Κουπιάνς, έτσι ώστε να καταλάβουν την Σινκόβκα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.